Συνεχίζει την καλπάζουσα πορεία του ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ετήσιο δίκτυο τιμών καταναλωτή της Eurostat, οι ανατιμήσεις οδήγησαν τον πληθωρισμό στη χώρα στο 12,1% το Σεπτέμβριο. Αντίθετα, θετικά είναι τα νέα για την Κύπρο, όπου σημειώθηκε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 9% από 9,6% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο. Στην Ευρωζώνη, κατά μέσο όρο, ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο ανέβηκε στο 10% από 9,1% τον προηγούμενο μήνα, αποτυπώντας τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται πλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να ροκανίζεται από τις συνεχείς και σε ένα πολύ ευρύ φάσμα προϊόντων ανατιμήσεις. Συνολικά, 10 χώρες της Ευρωζώνης εμφανίζουν διψήφια ποσοστά πληθωρισμού, με τα επιμέρους ποσοστά για τις αυξήσεις στο κόστος ενέργειας να ξεπερνούν το 40%.